Πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει στο σχεδιασμό το responsive design. Το responsive design λοιπόν είναι η βέλτιστη τακτική στρατηγική που ακολουθούμε, που πρέπει να ακολουθεί οποιαδήποτε ιστοσελίδα για να φορτώνει όχι μόνο γρήγορα σε κινητά και tablets, αλλά να φορτώνει και στο user experience άριστα, δηλαδή να είναι πολύ εύκολη πλοήγηση από τον υποψήφιο πελάτη σου μέσα από τις κινητές συσκευές. Τεράστια σημασία, καθώς όχι μόνο βοηθάμε το user experience που είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ο πελάτης πλοηγείται εύκολα, βρίσκει αυτό που θέλει και καλεί, κάνει την παραγγελία του, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, πλέον η Google έχει γίνει πολύ έξυπνη, αν ακολουθεί στρατηγικές SEO και σε αυτά δεν κάνεις σωστή δουλειά, δηλαδή στο τεχνικό κομμάτι, έχεις το μειονέκτημα και δύσκολα θα έχεις κατατάξεις. Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Όταν έχουμε λοιπόν ένα CMS, πίσω έχουμε ένα dashboard, το διαχειριστικό. Το διαχειριστικό αυτό μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη, δηλαδή εσένα, που έχεις μια επιχείρηση, να μπορεί να το διαχειρίζεται με εκπαίδευση από την εταιρεία και να περνάει τα προϊόντα του, να περνάει κάποια πράγματα, φωτογραφίες και να είναι λειτουργικό για να μπορεί να το χρησιμοποιεί και η in-house ομάδα που έχεις μέσα στην εταιρεία σου. Πολύ σημαντικό λοιπόν, διότι το WordPress παρέχει αυτή την ευελιξία. Το CMS λοιπόν του WordPress είναι ένα management system μέσα από το οποίο έχουμε άπειρα πράγματα πίσω που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και με τη σωστή εκπαίδευση μπορείς να κάνεις πολλά από αυτά και εσύ και να διευκολύνεις και να κερδίζεις χρόνο και για σένα και για το agency που θα σου έχει να λάβει τις υπόλοιπες εργασίες. Άρα λοιπόν το CMS είναι πάρα πολύ σημαντικό.